των εκπομπών του. Λοιπόν, αυτή ήταν η εξέλιξη που είχαμε. Ύστερα ξέρουμε ότι υπήρχε μια δικαστική διαμάχη ανάμεσα στο Μίνιο Φρουθιώτη για την εκπομπή Αποκαλυπτικά Live με το Open TV. Χθες λοιπόν το Open ανακοίνωσε το τέλος συνεργασίας. Σήμερα το πρωί ο πληρεξής δικηγόρος του Μίνιου Φρουθιώτη έκανε μια δήλωση στην οποία λέει ότι η ανακοίνωση είναι περιττή και εμπαθής, μιλώντας για την ανακοίνωση που μόλις είδαμε του καναλιού Open. Μπορεί η μετάδοση της εκπομπής να διακόπτεται, όμως δεν υπάρχει τελεσίδικη κρίση της δικαιοσύνης και συνιστώ στη διοίκηση του καναλιού ψυχραιμία και υπομονή. Αυτή είναι η δήλωση του πληρεξίου δικηγόρου του κυρίου Φρουθιώτη, του Θεμιστοκλή Ζωφού, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση. Άρα, τι μας λέει? Μας λέει ότι δεν υπάρχει τελεσίδικη κρίση της δικαιοσύνης και γι' αυτό να κάνει υπομονή το κανάλι. Και η εταιρεία των πνευματικών δικαιωμάτων της εκπομπής Αποκαλυπτικά Live δήλωσε τα εξής: ότι η συνέχεια της δικαστικής έκβασης αφορά τα πολιτικά, ποινικά και αστικά δικαστήρια για τους εμπλεκόμενους σε μια υπόθεση που έχει έντονο άρωμα πολιτικής παρέμβασης με αποδείξεις και ονόματα. Η εταιρεία λοιπόν διαχειρίζεται τα πνευματικά δικαιώματα της εκπομπής, κάνει λόγο για συνέχεια της δικαστικής διαμάχης στα δικαστήρια πλέον και μάλιστα κάνει σαφείς υπαινιγμούς, όχι σαφείς, το λέει ξεκάθαρα, ότι έχει άρωμα πολιτικής παρέμβασης η διακοπή της συνεργασίας του Open με την εκπομπή του Μένιου Φρουθιώτη. Άρα λοιπόν, με άλλα λόγια, η ανακοίνωση που εξέδωσε ο κύριος Θέμης Σοφός, που είναι νομίζω ένας από τους δικηγόρους, διορθώστε με αν κάνω λάθος, αλλά είχα την εντύπωση ότι είναι και άλλοι δικηγόροι του Μένιου. Είχα ακούσει και το όνομα του κυρίου Κούγια, είχα ακούσει και το όνομα της κυρίας Κωνσταντοπούλου. Ναι, είναι, ο κύριος Σοφός έβγαλε ανακοίνωση για τη συγκεκριμένη περίπτωση. Έχει συνεργαστεί ο Μένιος και με τον κύριο Κούγια και την κυρία Κωνσταντοπούλου, αλλά για παρεμφερείς περιπτώσεις για τη συγκεκριμένη. Είναι ο κύριος Σοφός. Άρα λοιπόν αφήνει να εννοηθεί ότι υπήρξε πολιτική παρέμβαση λοιπόν σε αυτό το θέμα. Πολιτική παρέμβαση αφήνει να εννοηθεί η εταιρεία που διαχειρίζει τα πνευματικά δικαιώματα, όπως αναφέρεται, της εκπομπής. Ο κύριος Σοφός λέει ότι δεν έχει τελεσιδικήσει ακόμα η απόφαση και γι' αυτό συνιστά ψυχραιμία και υπομονή στο κανάλι. Προφανώς, ενώ το κανάλι λέει ότι έχασε τα ασφαλιστικά μέτρα ο Μένιος Φρουθιώτης και γι' αυτό διακόπτεται η συνεργασία μας, ο κύριος Σοφός βγαίνει και λέει ότι δεν έχει τελεσιδικήσει ακόμα και να κάνετε υπομονή. Τώρα κάτι κρύβεται στη μέση, δεν μπορούμε να το ξέρουμε εμείς, είναι θέμα της δικαιοσύνης αυτή τη στιγμή. Για να πούμε ότι οι εργαζόμενοι στην εκπομπή, όπως όλα δείχνουν, θα απορροφηθούν από το σταθμό. Δεν νομίζω ότι κινδυνεύει κάποια θέση προς το παρόν. Μάλιστα. Δεν ξέρω αν θέλει να σχολιάσει κάποιος από εσάς κάτι για το θέμα. Τι να σχολιάσει. Το θέμα είναι ότι πραγματικά από τη στιγμή που δεν χάνονται θέσεις εργασίας, γιατί αυτό που είπε η Φωτεινή, νομίζω ότι διασφαλίζονται όλοι οι εργαζόμενοι στην εκπομπή. Από εκεί και πέρα, κατά τη δική μου άποψη, το κάθε κανάλι μπορεί να επιλέξει ποιον θα έχει παρουσιαστεί και ποιον όχι. Οπότε είναι μια απόφαση του καναλιού να μην έχει αυτή την εκπομπή στο δυναμικό του. Από εκεί και πέρα, νομίζω ότι όλα τα άλλα είναι λεπτομέρειες, τις οποίες φυσικά ο Μένιος Φρουθιώτης τις γνωρίζει και διεκδικεί και αυτός το δίκιο του, από ό,τι καταλαβαίνουμε. Αλλά το κάθε κανάλι νομίζω ότι είναι υπεύθυνο για τις επιλογές που κάνει. Ναι, καταλαβαίνω βεβαίως ότι περιμένετε ένα σχόλιο από μένα. Και όταν λέω καταλαβαίνω, εννοώ και ο κόσμος ίσως περιμένει να ακούσει κάτι να πω εγώ, ίσως και οι δημοσιογράφοι. Είναι ιδιαίτερα λεπτή η δική μου θέση, γιατί έχω συνεργαστεί και με τον Μένιο όταν ήταν στο Έψιλον και διευθυντής προγράμματος. Μαζί του συνεργάστηκα. Οπότε θα προτιμούσα να μην πω κάτι. Είμαι ένας άνθρωπος που προτιμώ πάντα να κρατάω τις καλές στιγμές των συνεργασιών μου και δεν είχα και πολλές κακές, για να είμαι και ειλικρινής. Οπότε θα περιοριστώ απλά να του ευχηθώ καλή επιτυχία στο επόμενο τηλεοπτικό του βήμα, όπου και αν είναι αυτό. Έτσι, αυτό μόνο θα πω. Και θα αλλάξουμε θέμα. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Πάμε στη...